Τώρα έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο με κόσμο και από τις δύο ομάδες. Λίγο ήταν ελεύθερη είσοδος όπως και στο μάτς του πρώτου γύρου. Αρκετός κόσμος και από τις δύο πλευρές, γεμάτες οι κερκίδες. Όλα έτοιμα για τη σέντρα. Ξεκινάει το παιχνίδι με τον Εργοτέλη στην σέντρα. Ποδοσφαίρου γυναικών, ένα γέμισμα που γίνεται μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά και ήταν η πρώτη καλή στιγμή. Η Μολίν για την Τζόνσον πολύ γρήγορα. Θα ξεφύγει αυτή για να δούμε Τζόνσον μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία να λοιπόν να δίνει συνέχεια στο μάτς. Κεφαλιά από την Κωνσταντοπούλου σε έναν χώρο που πάει να βγει η Τζόνσον και η Φανουράκη θα κάνει το σουτ. Τα δεξιά. Ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά που γίνει ριμπάνσκα και μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη. Το τραυματισμό της Κωνσταντοπούλου. Μια παλιά για τη Ριμπάνσχα τώρα μέσα στην περιοχή. Η Ριμπάνσχα πλασάρει. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Για να Κούλη της έκλεισε το χώρο ωραία. Η Καραμπέροβα θα μπει μέσα στην περιοχή τώρα. Για να δούμε Καραμπέροβα. Σε τρασούτ δοκάρι. Σιδηρά εκτελεί. Καλή είναι εκτέλεση. Ψηλά όμως πάνω από την εστία. Ένα νέο γέμισμα. Κεφαλιά από την Ριμπάνσχα. Η Καραμπέροβα. Τεράστια ευκαιρία για τον Όφη να ανοίξει το σκορ. Μπραν πολύ γρήγορα εκεί θα ξεφύγει, θα βγάλει και την σέντρα, δοκάρι. Να λοιπόν ο Εργοτέλης σε μια φάση που δεν έχει τελειώσει. Ωραία παλιά για τη Ριμπάνσκα τώρα, για να δούμε Ριμπάνσκα θα πλασάρει και η μπάλα θα φύγει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη στο 34. Για να δούμε τώρα μια σέντρα που θα βγει μέσα στην περιοχή, η Μπράουν. Η Γουνάκη, Φανουράκη θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα φύγει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και έχουμε το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο. 0-0 σε ένα μάτσο που τα είχε όλα. Είχε δύο δοκάρια, ένα για κάθε ομάδα. Για την Πατερνά, ένα γέμισμα που θα γίνει την Πατερνά για την Ριμπάνσκα, Φανουίκ. Για να δούμε Καραμπέροβα. Αεράκη θα κάνει το σουτ, θα μπλοκάρει για να Κούλη. Για τη Ριμπάνσκα και πάλι μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τη Ριμπάνσκα. Ετοιμάζεται να κάνει το σούτ. Εκπληκτική επέμβαση από τη Γιανακούλη. Νέο σούτ από την Χαμαλίδου. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη. Νομική προσπάθεια ανοίγει πολύ την μπάλα. Θα κερδίσει όμως σε δεύτερο χρόνο. Για να δούμε τώρα. Πολύ καλές προϋποθέσεις έχει και τη Ριμπάνσκα. Πλασάρι Χαμαλίδου out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η Δονάκη με την Τζόνσον. Η Τζόνσον θα κερδίσει. Για να δούμε. Μπαίνει στην περιοχή η Τζόνσον. Θα βγάλει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Το σουτ που θα γίνει στην κίνηση. Εκτελεί η Σιδηρά. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι τη Σιέστα. Η Ζερβα κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο δεύτερο μήνο. Θα ξεφύγει. Θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Καλή προσπάθεια από την Ζερβα. Από την Ζερβα στο πρώτο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων. Μπάλα θα περάσει, η Σιδηρά θα κάνει το σούτ, ένα σούτ νέο και υπάρχει offside όμως. Ως μη γενόμενη λοιπόν αυτή η φάση, μπάλα κατέληξε στα δίχτυα αλλά υπάρχει offside. Θα ξεφύγει εκεί σε ένα χώρο που μπαίνει η Σιδηρά, θα κάνει το σούτ μπλοκάρει όμως. Τερματοφύλακας του Όφη Γιανακούλη. Και τέλος το μάτς 0-0, Εργοτέλης και Όφη μοιράζονται από ένα βαθμό. Στο κριτικό ντέρμπι, σε ένα μάτς που τα είχε όλα, είχε δοκάρια, είχε καλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες και ακυρωθέν γκολ το οποίο ξεσήκωσε η Ελλάδα μαρτυριών από πλευράς Εργοτέλη.